Θα δώσουμε συνέχεια στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και θα πάμε στα όσα προετοιμάζονται στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από το Σάββατο ουσιαστικά θα έχουμε την έναρξη με τα εγκαίνια από τον Πρωθυπουργό και βεβαίως για μία εβδομάδα θα έχουμε και πολιτικές επισκέψεις στην συμπρωτεύουσα και πολιτικές συναντήσεις και εκδηλώσεις και ταυτόχρονα, παράλληλα, σε έναν παράλληλο δρόμο που τίνει να ενωθεί ανάλογα με τις στιγμές, θα υπάρχουν στο περιθώριο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της μεγάλης αυτής εμπορικής εκδήλωσης της χρονιάς, κινητοποιήσεις εργαζόμενων με πρωτοβουλία της ΓΕΣΕ και ΑΔΕΔΗ, αλλά και άλλων εργασιακών και παραγωγικών τάξεων της χώρας. Θα συνδεθούμε με την Καστοριά αυτή τη φορά. Θα συναντήσουμε εκεί, ήδη τον βλέπουμε, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Καστοριάς, τον Αθανάσιο Παπανδρέου, με τον οποίο θα κουβεντιάσουμε αυτό, με αφορμή την συνάντηση των εργατικών κέντρων στα πλαίσια της συγκέντρωσης της ΓΕΣΕ στην Θεσσαλονίκη. Θα δούμε τα ζητήματα που βάζει το Εργατικό Κέντρο Καστοριάς για αυτήν την κινητοποίηση. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας από την Καστοριά. Αν μπορούσα να πω, με ποιο υπόμνημα κατεβαίνετε στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή με ποιο διεκδικητικό πλαίσιο? Ότι δεν αντέχουμε άλλο. Να σας πω ότι αυτή η εβδομάδα είναι μια εβδομάδα δράσεων για τη ΓΕΣΕ, με αποκορύφωμα το συλλαλητήριο που θα ακολουθήσει και θα λάβει μέρος το Σάββατο στις 6 ώρα στο άγαλμα του Βενιζέλου στην Αριστοτέλους στην Θεσσαλονίκη. Ένα από τα συλλαλητήρια, πιστεύουμε το πιο μεγάλο, το πιο ελληνικό και αυτό που θα έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα στον κόσμο της εργασίας. Η ΓΕΣΕ μαζί με το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης μαζί με την ΑΔΕΔΗ. Και αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι μετά από 2,5 περίπου χρόνια πανδημίας και περίπου μια δεκαετία οικονομικής κρίσης, οι εργαζόμενοι όχι μόνο έβαλαν πλάτη και στήριξαν με το υστέρημά τους όλη αυτή την κατάσταση, με τις περικοπές που είχαμε με όλο αυτό το εργασιακό μεσαίωνα που ζήσαμε, επιτρέψτε μου την έκφραση, φτάσαμε στο σημείο να μην μπορούσαμε να πάμε διακοπές όλο το καλοκαίρι που μας πέρασε και μπροστά σε έναν τρομερό χειμώνα που, όπως όλοι μας λένε, ότι τουλάχιστον και η Επίτροπος το είπε ότι θα είναι ο δεύτερος χειρότερος χειμώνας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τρομάζουμε τι μας περιμένει και οπότε πρέπει να προφωνάξουμε ότι δεν πάει άλλο. Ότι οι μισθοί μας δεν φτάνουν πλέον για να ζήσουμε. Τα παιδιά, όσοι έχουν, βέβαια εγώ έχω μικρά παιδιά, όσοι έχουν φοιτητές και πάνε σε άλλες πόλεις, ενίκια κάτω από 500-400 ευρώ δεν υπάρχουν. Με το ρεύμα στα άλλα, στα 150-200 ευρώ, για πείτε μου πόσα πρέπει να παίρνει ένας εργαζόμενος για να σπουδάσει και ένα παιδί. Είναι μια πτυχή όλη της καθημερινότητάς του. Είναι τα μικρά θαύματα της ελληνικής οικογένειας που καταφέρνει να σπουδάσει παιδιά με αυτήν την κατάσταση που περιγράψατε και πολύ ορθά. Θέλω να έρθω λίγο στη μικρή εικόνα. Δηλαδή, η μεγάλη εικόνα είναι αυτή που περιγράψατε και που αφορά όλους σχεδόν τους Έλληνες. Στην Καστοριά τι συμβαίνει? Κοιτάξτε, στην Καστοριά, να συνεχίσω και την προηγούμενο θέμα που είπαμε, ναι, ότι την Τρίτη ήταν μια συνέντευξη τύπου αρχής γενομένης των δράσεων της ΓΕΣΕ, για να δώσουμε μια εικόνα στα τοπικά μέσα, στη Βόρεια, την εικόνα την κατάσταση των νομών όσον αφορά την ανεργία ή πώς τη ζει το κάθε εργατικό κέντρο στα τοπικά μέσα. Αυτό που τονίσαμε και ήταν αυτό που βγήκε στην επιφάνεια είναι η ανεργία. Εμείς όμως εδώ στην Καστοριά, φύση αισιόδοξη άνθρωποι και φύση ρομαντική, να το πω έτσι, εγώ είπα ότι η Καστοριά είναι ένας υπέροχος τόπος να ζεις αν είσαι συνταξιούχος και ένας υπέροχος τόπος να εργάζεσαι αν είσαι δημόσιος υπάλληλος. Γιατί σαν ιδιωτικός τομέας πλέον δεν υπάρχει μέλλον. Με μια μέτρια εκτίμηση, τόσο δικιά μας σαν εργατικό κέντρο όσο και των φορέων των εργοδοτικών, από το μελητηρίο δηλαδή, έφυγαν 4.000 εργαζόμενοι για να ενισχύσουν
το λεγόμενο θαύμα του τουρισμού, δηλαδή της εκτείναξης του τουρισμού. Δηλαδή, ήμασταν οι τροφοδότες σε νομούς όπως την Πιερία, όπως τη Χαλκιδική, στα νησιά. Και σας ενημερώνω ότι οι άνθρωποι αυτοί θα γυρίσουν στην Καστοριά τον Νοέμβρη, όταν τελειώνει δηλαδή η σεζόν, 31 Δεκάτου. Τι θα βρουν εδώ πέρα, θα βρουν κρύο, θα βρουν. Τι θα βρουν κόσμο, ή θα βρουν μόνο ερημιά και φτωχοποίηση. Οι βασικοί πυλώνες του νομού, πέρα από το δημόσιο που περιγράψατε, ήταν τα προηγούμενα χρόνια ο κλάδος της Γούνας, αλλά και ο κλάδος του τουρισμού και του χειμερινού τουρισμού, που η Καστοριά είναι μια περιοχή που ευνοεί τέτοιες επαγγελματικές δραστηριότητες. Σήμερα η κατάσταση στον κλάδο της Γούνας δεν πάει καλά. Μετά και τον πόλεμο στην Ουκρανία, τα πράγματα είναι τραγικά. Κοιτάξτε, όσον αφορά για τον κλάδο της Γούνας, μια που ήταν και ήταν η έκθεση της Γούνας, η διεθνής έκθεση, και είχαμε μια επαφή τόσο σαν εργαζόμενοι, είχαμε το στίγμα μας εκεί πέρα, αλλά και με τις συζητήσεις διαφόρων των εργοδοτών. Μπορώ να σας μεταφέρω ότι και εδώ ακόμα και αυτή είναι η κυβέρνηση που τόσο τη στηρίζει ο νομός μας, δηλαδή που και αυτό είναι ένα, αν θέλετε, για πολιτική συζήτηση, μπορούμε να το βάλουμε σαν θέμα, ότι αυτός ο νομός είναι ένα προπύργιο, όπως ξέρετε, της σημερινής κυβέρνησης. Τώρα δεν ξέρω αυτό αν είναι θετικό ή αρνητικό για την κατάσταση, πώς μας βλέπουν, ή μας θεωρούν δεδομένους ή μας θεωρούν μαζί τους. Το ξέρετε ότι η Γούνα είναι ένα αγαθό πολυτελείας. Το εμπάργκο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα αγαθά που εξάγονται στη Ρωσία, ασχέτως του πολέμου τώρα, απλά υπάρχει ένα όριο. Ας πούμε, στα αυτοκίνητα υπάρχει το όριο των 49.000 ευρώ. Στα ρολόγια, που είναι ένα άλλο είδος πολυτελείας, είναι 20.000 ευρώ, και ανάλογα κάθε είδος πολυτελείας έχει ένα όριο. Η Γούνα έχει 300 ευρώ όριο για εξαγωγή στη Ρωσία. Όπως καταλαβαίνετε, ή όποιος ξέρει τι σημαίνει, δεν υπάρχει Γούνα με 300 ευρώ που να σταθεί και να εξαχθεί, γιατί ένα μίνιμουμ, ένα μεσαίο, ας πούμε, παλτό κάνει πάνω από 800.000 ευρώ. Αυτό έχει σαν συνέπεια πολύ γουνοποιοί που μπορούσαν να παράγουν τέτοια προϊόντα από 1.000 έως 2.000 ευρώ, έχουν κλείσει και έχουν απολύσει πάρα πολλούς εργαζομένους. Καταλάβατε, είναι και ένα σημείο αυτό που μας πονάει σαν νομός. Από εκεί και πέρα, να τα συνδέσουμε και με τις σημερινές εξαγγελίες της ανάπτυξης, και όπου όλοι χαίρονται, ότι και εκεί έχουμε ένσταση και σαν ΓΕΣΕ και σαν εργατικό κέντρο, ότι η ανάπτυξη πλέον δεν έρχεται μέσω από επενδύσεις, έρχεται μέσω από την κατανάλωση. Δηλαδή, είχαμε τον τουρισμό που εκτινάχθηκε αυτούς τους μήνες. Αργότερα τι θα έχουμε. Άρα, πρέπει να κάνουμε μια στροφή του παραγωγικού μας μοντέλου. Ευκαιρία για την Καστοριά ήταν το περίφημο φράγμα Νεστορίου, που θα μπορούσε να δώσει τρομερές δυνατότητες για την παραγωγική στροφή του νομού μας. Επίσης, για τον τουρισμό που είπατε. Εγώ δεν το βλέπω να γίνεται συντεταγμένα. Δηλαδή, να γίνεται μια προσπάθεια κοινή και να γίνεται με στόχευση και να προσελκύσουμε κόσμο. Δηλαδή, ο τουρισμός της πόλης μας είναι από μόνο της ότι είναι μια πάρα πολύ όμορφη πόλη, πολύ θεκτική, αλλά αν αύριο, ας πούμε, ο tour operator της Βέρειας ή της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης πει ότι, ξέρετε, θα πάμε στην Καβάλα τους επόμενους 2-3 μήνες ή στην άλλη μεριά, η Καστοριά δεν θα κερδίσει κάτι, θα έχει χάσει, δεν θα είναι κάτι δηλαδή που έχει γίνει μια καμπάνια, έχει γίνει κάτι. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Τώρα, να έρθουμε και πάλι στην Θεσσαλονίκη και στη συγκέντρωση που ετοιμάζει για σε... Πόσο έτοιμοι είστε εκεί στην Καστοριά, πόσο έτοιμο είναι το εργατικό κέντρο, τι κινητοποίηση, τι αναμένετε να κατέλθει στη συμπρωτεύουσα. Εμείς συμμετέχουμε στο συλλαλητήριο και θα έχουμε ένα λεωφορείο που θα ξεκινήσει σε 9 η ώρα από το χώρο της Λαϊκής που γίνεται εδώ στην Καστοριά. Είναι γεμάτο, είναι γύρω στα 50 άτομα. Βέβαια, ακόμα δεχόμαστε συμμετοχές, διότι και το λεωφορείο, υπάρχει ένα λεωφορείο της ΑΔΕΔΗ που θα συμμετέχει και αυτό, άλλα τόσα. Και δεν σας κρύβω ότι, και σας το λέω σαν πρώιμη, ας πούμε, ενημέρωση, αν θέλετε μετά την επόμενη εβδομάδα να έχουμε και μια άλλη συνάντηση, ότι θα είναι το πρώτο βήμα σαν νομός, και ίσως και περιφερειακά, με τη Φλόρινα δηλαδή,
να κάνουν μια μεγάλη κινητοποίηση για το ενεργειακό θέμα και της ανεργίας μετά την έκθεση της Θεσσαλονίκης, για να τονίσουμε το πρόβλημα της ενέργειας στο νομό μας και για τη Φλόρινα. Ήδη είμαστε, όλοι οι φορείς είναι ομόφωνοι, έχουν συμφωνήσει, είμαστε στο διαδικαστικό θέμα. Απλά δεν ξέρουμε την ημερομηνία και πώς θα το κανονίσουμε. Άρα, αρχικά συμμετέχουμε στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ το Σάββατο, στις 10 του μήνα, με το λεωφορείο μας. Θα έχουμε και ένα πανό το οποίο πιστεύω ότι φαίνεται πίσω, ότι η Καστοριά βουλιάζει αν ακούει κανείς. Αυτό είναι το βασικό μας σύνθημα. Και περιμένουμε τον κόσμο να συμμετάσχει, καθώς και μετά στη μεγαλειώδη, πιστεύω, συγκέντρωση που θα ακολουθήσει μετά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπανδρέου, κύριε Πρόεδρε του Εργατικού Κέντρου Καστοριάς. Σας ευχαριστώ και πολύ για την φιλοξενία. Να είστε καλά. Εδώ είμαστε, θα τα λέμε συχνά. Ευχαριστώ πολύ.